Σήμερα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ο Χριστός χρησιμοποίησε τον παραβολικό λόγο. Η παραβολή είναι η έκφραση μιας αλήθειας η οποία διατυπώνεται με δυναμικών λόγων και με απλά λόγια. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο θέλει να υπογραμμίσει, να τονίσει, να διδάξει ο Χριστός με τη σημερινή παραβολή του σπορέα? Το μυαλό του ανθρώπου πηγαίνει σε έναν γεωργό, ο οποίος αυτή την περίοδο βγαίνει στα χωράφια να σπείρει το σπόρο και περιμένει με αυτή την γνωστή αγωνία των αγροτών πότε θα φυτρώσει, τι καρπό θα του δώσει. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα της παραβολής. Τονίζει όμως ότι ένας σπόρος πέφτει πάνω σε μία σκληρή γη, όπως ακριβώς είναι ο δρόμος. Και γι' αυτό το λόγο δεν καρποφορεί. Κέντρο αναφοράς λοιπόν της παραβολής σήμερα του σπορέα είναι η καρδιά του ανθρώπου. Κέντρο λοιπόν της ανθρώπινης ύπαρξης, μας λέει σήμερα ο Χριστός, είναι η καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό και παρακαλεί καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτισμου. Το πρώτο λοιπόν σημείο της παραβολής μιλάει για ένα σπόρο, που ο σπόρος πέρα από την φυσική του κατάσταση περιέχει και ένα μυστήριο. Βλέπουμε ένα μικρό σπόρο, ο οποίος όταν θάπτεται στη γη εξαφανίζεται και όλοι πιστεύουμε ότι έκλεισε ως εκεί η πορεία του. Όμως, όταν φυτρώσει, βλέπουμε τη δημιουργία ενός δάσους, μίας έκτασης η οποία καρποφορεί για να δώσει το σιτάρι το οποίο θα θρέψει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν η πρώτη κατηγορία καρδιάς είναι η σκληρή καρδιά. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν σκληρή καρδιά δεν διαθέτουν έλεος και αγάπη στο συνάνθρωπό τους. Είναι αυτοί οι οποίοι απεχθάνονται, είναι αυτοί οι οποίοι είναι ισχυρογνώμονες, είναι αυτοί οι οποίοι προβάλλουν το προσωπικό τους συμφέρον και αδιαφορούν για τον άνθρωπο. Μα δεν πρόκειται απλώς για μια κοινωνική συμπεριφορά. Αυτή έχει και διεθνείς προεκτάσεις. Οι πόλεμοι είναι απόρρια αυτής της σκληρής καρδιάς των ανθρώπων, οι οποίοι επιβουλεύονται τις περιουσίες, επιβουλεύονται τα κράτη, επιβουλεύονται τις θάλασσες, επιβουλεύονται τις περιουσίες. Αυτό ακριβώς που βιώσαμε κι εμείς με την εισβολή των Τούρκων. Και αυτό το οποίο βιώσαμε ήταν αυτή η έκφραση της σκληρής και απάνθρωπης καρδιάς, η οποία δημιουργεί και αυτή την κατάσταση της καταστροφής του ανθρώπου. Δημιουργεί τον πόνο, τη θλίψη, τη στέρηση, τον θάνατο. Η δεύτερη κατηγορία είναι η καρδιά που είναι σαν πέτρα. Πράγματι πολλές φορές λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καρδιά, δεν έχει αισθήματα,
δεν έχει έκφραση ανθρώπινη και αγαπητική, ερωτική, αλλά έχει πέτρα στην καρδιά του, που σημαίνει δεν είναι δυνατή η έκφραση των αισθημάτων του, δεν είναι δυνατή η συγχωρητικότητα του, δεν είναι δυνατόν να εκπέμπει σπλάχνα εκτιρμών και αγάπη η οποία ελεεί τον συνάνθρωπο και δημιουργεί αρμονία στην κοινωνία και ευρύτερα στην παγκόσμια λειτουργία του ανθρώπου. Η τρίτη καρδιά, όπως εκφράζεται με τη γόνιμη γη της παραβολής, είναι η καρδιά που είναι ευπρόσδεκτη στα σπλάχνα εκθυρμών. Εκφράζει αγάπη και συμπόνια, φιλανθρωπία, εκφράζει αλληλεγγύη, βρίσκεται κοντά στο συνάνθρωπο, αγαπά και αυτή η αγάπη εκπέμπεται μέσα από την αγάπη που εκφράζει ο ίδιος ο Χριστός στον άνθρωπο. Από αισθήματα λοιπόν αγάπης είναι όπου σπλαχνίζεται τους ανθρώπους. Γίνεται ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων τους. Ο Χριστός πέραν από αυτό δίνει τη διδασκαλία του, τον λόγο του για τον οποίον μιλάει στη σημερινή παραβολή. Και ο λόγος του Χριστού δεν είναι λόγος θαρτός, λόγος διανοϊκής επεξεργασίας κάποιων άρθρων και κάποιων σημείων αναφοράς. Ο λόγος του Χριστού είναι σωτήριος λόγος, είναι αποκαλυπτικός λόγος. Ο λόγος του Χριστού είναι αυτός που σώζει τον άνθρωπο. Αυτός ο οποίος αποδέχεται τον λόγο του Χριστού, έναν λόγο ο οποίος μεταμορφώνει την ανθρώπινη ύπαρξη, μεταμορφώνει την καρδιά του ανθρώπου που γίνεται ο χώρος όπου καρποφορεί και εκφράζεται λοιπόν με αυτήν την αγαπητική του συνύπαρξη. Η καρδιά η αγαπητική λοιπόν είναι η σπλαχνική καρδιά, είναι η πονεμένη καρδιά, είναι αυτή η οποία σπαράσει μπροστά στην δυστυχία του συνανθρώπου του. Είναι αυτή η οποία μπροστά σε αυτόν την παγκόσμια ανακατάταξη, μπροστά σε αυτή την παγκόσμια φθορά της ιώσης, του κορονοϊού, των πολέμων, της φθοράς, των κατακλυσμών, αισθάνεται λοιπόν ότι απουσιάζει από τις ανθρώπινες καρδιές ο Λόγος του Θεού. Απουσιάζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μεταμορφώνει την καρδιά του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου ο οποίος δίνεται, ανοίγεται στην ευλογία και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι η ανθρώπινη ύπαρξη δεν είναι αυτόνομη, αυτάρκης και ανεξάρτητη, αλλά είναι αυτή η οποία κινείται από τη δυναμική του Τριαδικού Θεού, όπως εκφράζεται με την αγάπη του Δημιουργού Θεού, με την σωτηρία, τη σωτηριολογική προσέγγιση του κάθε ανθρώπου από τον Χριστό και από τον χαρισματικό φωτιστικό λόγο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό στην Εκκλησία υπάρχει η κοινωνία των Αγίων. Υπάρχει η κοινωνία της χάριτος των πατέρων της Εκκλησίας που γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία ως θεοφόρους πατέρες που καθοδικούν στην ερμηνεία του Λόγου του Θεού, που βιώνουν αυτό το γεγονός της εμπειρίας μιας άλλης πολιτείας, απαλλαγμένης από μίσος, έκθρα, κακότητα, εκδικητικότητα, μίσος και καταστροφή, και βιώνει λοιπόν αυτήν την χάρη των Αγίων. Οι Άγιοι λοιπόν που είναι ζωγραφισμένοι εδώ στους ναούς, στο εικονοστάσι,
δεν είναι απλώς εικόνες ανθρώπων τους οποίους βάζει η Εκκλησία για να ομορφαίνει τους ναούς. Είναι τα πρόσωπα που είχαν καρδιά χαριτωμένη. Είναι τα πρόσωπα αυτά που βίωσαν τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και μέχρι τις μέρες μας από τις αγιοκατατάξεις βλέπουμε Αγίους φωτισμένους οι οποίοι διαθέτουν σπλάχνα ιχτυρμών για τον κάθε άνθρωπο και αυτούς αγαπάει ο λαός, σε αυτούς προστρέχει, αυτούς ζητάει την δύναμη, τη στήριξη, την παρηγορία, διότι βλέπει από παντού μια μαυρίλα, μια απογοήτευση, μια κατάσταση λοιπόν η οποία είναι τραγική. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα η προτροπή του Άμβωνα είναι να δημιουργήσουμε καρδιές αγαπητικές με σπλάχνα ικτυρμών, να είναι ανοιχτές εις τον Λόγο του Θεού και να καρποφορούν, να προσφέρουν εις τον συνάνθρωπό τους, και με αυτόν τον τρόπο και μόνον μπορούμε να υπερβούμε πολέμους, καταστροφές, δυστυχίες. Αλλά και αυτή ακόμη η καταστροφική μανία που εκφράζεται καθημερινά και βλέπουμε με σπαραγμό καρδιά στην Ελλάδα και παγκοσμίως είναι μια κατάσταση δημιουργημένη από την σκληρή και πετρώδη καρδιά του ανθρώπου. Ο Θεός έδωσε τον Παράδεισο, έδωσε την αρμονία της συνύπαρξης του ανθρώπου και ο άνθρωπος με την άρνηση του Θεού δημιούργησε αυτή την πτωτική τραγική κατάσταση του και την ανατροπή της αρμονίας της φύσεως με τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προβληματιστούμε σήμερα με την καρδιά εκείνη η οποία είναι ανοιχτή στη χάρη του Θεού και με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε χρήσιμοι στον εαυτό μας, στον συνάνθρωπό μας, στην κοινωνία και στην διεθνή κατάσταση ως μία συμβολή του Λόγου του Θεού. Αμήν.